Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και συνεδριάζουμε σήμερα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία κατά την οποία στην ευρύτερη γειτονιά μας απλώνονται πολύ μεγάλοι κίνδυνοι. Θέλω καταρχάς ξεκινώντας να εκφράσω την οδύνη μου, τον αποτροπιασμό μου για την επίθεση σε νοσοκομείο της Γάζας και την άμεση ανάγκη να διερευνηθεί ακριβώς το τι έχει συμβεί. Είχα την ευκαιρία και χθες στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο έγινε με τηλεδιάσκεψη, με θέμα της εξελίξης στην Μέση Ανατολή, να επαναλάβω με απόλυτη σαφήνεια τις θέσεις της Ελλάδος, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα στο Ισραήλ στην αυτοάμυνα, πάντα όμως με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, και έχοντας αυτή τη στιγμή ως κύριο μέλημα την προστασία του άμαχου πληθυσμού της Γάζας και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι επιβεβλημένο, η Ελλάδα ως χώρα της Ανατολικής Μεσογείου το γνωρίζει αυτό, θα έλεγα, καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον, να μην επεκταθεί η σύραξη και να αποφύγουμε οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Είναι επίσης επιβλημένο σε αυτές τις συνθήκες να ενισχύσουμε την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προφανώς η Ελλάδα ως εξωτερικό σύνορο της ευρωπαϊκής μας οικογένειας έχει μία πρόσθετη υποχρέωση να επιμείνει στην αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική φύλαξης των εξωτερικών μας συνόρων, κάτι το οποίο θα κάνουμε χωρίς συμβιβασμούς και χωρίς υποχωρήσεις. Θα ταξιδέψω στην περιοχή το στομότερο δυνατόν, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας, ξεκινώντας με την παρουσία μου το Σάββατο στο Κάιρο, στα πλαίσια μιας σημαντικής πολυμερούς διάσκεψης, την οποία συγκαλεί η Αίγυπτος με αντικείμενο το παλαιστινιακό πρόβλημα. Η Ελλάδα έχει λόγο σε αυτή τη νέα έκρηξη στην Μέση Ανατολή και μάλιστα με την δικιά της σφραγίδα. Είμαστε δύναμη λύσης, είμαστε το ανατολικό σύνορο της Ευρώπης, αλλά είμαστε και το τελευταίο δυτικό φυλάκιο ειρήνης και σταθερότητας. Συνδυάζουμε βεβαίως και μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές που κατέγραψαν εν μέρει και τις διαθέσεις των πολιτών μετά τις θεομηνίες. Οι κάλπες έκριναν πρόσωπα, έργα, συμπεριφορές, ενώ βέβαια και η τεράστια αποχή, ειδικά στο δεύτερο γύρο, πρέπει να είναι ένα σήμα εγρήγορσης σε όλους μας. Το βασικό πολιτικό συμπέρασμα πάντως προέκυψε από την πρώτη Κυριακή, εκεί όπου οι συνδυασμοί και τα κόμματα που τους στήριξαν αναμετρήθηκαν αυτοτελώς. Και νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι ψηφοφόροι επανεπιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση και στην Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα επαναλάβω απλά, κάτι το οποίο έχω πει πολλές φορές, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεργαστεί με όλους τους νέους περιφερειάρχες και δημάρχους, όπως το έκανε εξάλλου 4 χρόνια τώρα, όπου ποτέ δεν κοιτάξαμε την κομματική προέλευση περιφερειαρχών ή δημάρχων όταν κληθήκαμε να συνεργαστούμε μαζί τους. Ακριβώς η ίδια πολιτική, απαρέκκλητα θα συνεχιστεί και τώρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι εκλογές τελείωσαν. Αν μου επιτρέπετε και μια έτσι, προσωπική εκτίμηση, νομίζω ότι και οι πολίτες κουράστηκαν να πάνε και πέρα από αυτές τις απανωτές εκλογικές διαδικασίες. Αλλά αυτό που δεν σταματά είναι η ανάγκη να συνεχίσουμε τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Μην ξεχνάτε ότι η κυβερνητική αποτελεσματικότητα τελικά κρίνεται συνολικά στο τέλος της τετραετούς θητείας, όχι μόνο στην αρχή της. Το πρόγραμμα μας απλώνεται έως το 2027, αλλά μέχρι τότε οφείλουμε να το δικαιώνουμε μήνα-μήνα με χειροπιαστό έργο. Δεν σκεφτόμαστε λοιπόν τώρα ούτε τις κάλπες που πέρασαν, ούτε τις ευρωεκλογές που έρχονται, παρά μόνο τη δουλειά την οποία έχουμε μπροστά μας. Και θα έλεγα ότι αυτό ακριβώς αποτυπώνεται και στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασής μας. Και αν κάποιοι έχουν αμφιβολία για την μεταρρυθμιστική ορμή της κυβέρνησης, αρκεί να διατρέξουν τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και θα εγκρίνουμε σήμερα στο Υπουργικό μας Συμβούλιο. Πολλά παράλληλα μέτρα
την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων, την ανακούφιση των δανειολεπτών, σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται στην υγεία, τη διάθεση κονδυλίων για την αποκατάσταση ζημιών που έφεραν οι θεομενίες, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δασών, και όλα αυτά αποτελούν εκφάνσεις του πολυδύναμου εξυγχρονισμού, ο οποίος παραμένει η πηξίδα μας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών θα μας ενημερώσει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για την υλοποίηση του σχεδίου Ελλάδα 2.0, στο οποίο έχουν ενταχθεί παραπάνω από 700 έργα ύψους σχεδόν 21 δισεκατομμυρίων. Έχουν υποβληθεί επίσης παραπάνω από 530 επενδυτικά πλάνα, εκ των οποίων τα 320 προέρχονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις για χρήση των δανειακών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέλω να θυμίσω ότι το χαρτοφυλάκιο των δανείων αυξήθηκε κατά 5 δισεκατομμύρια σε σχέση με το αρχικό συμφωνημένο ποσό. Διαθέτουμε σημαντικούς πόρους για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Θέλω να υπενθυμίσω ότι 686 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης επανακατευθύνονται σε έργα άμεσης παρέμβασης, έργα υποδομών αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος στην Θεσσαλία, αλλά και στον Εύρο και τη Ροδόπη. Από το πλούσιο αντικείμενο της σημερινής μας ατζέντας, επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω τρεις πρωτοβουλίες που θα έλεγα έχουν και ένα κατεξοχήν κοινωνικό αποτύπωμα, τις σημαντικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Εργασίας για την κατάργηση της περικοπής των αποδοχών σε εργαζόμενους συνταξιούχους, αλλά και τη δυνατότητα εξοδότησης όσων έχουν μεγαλύτερες οφειλές, το επίδομα μητρότητας, το οποίο επεκτείνεται σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότησες, και βέβαια θα επαναλάβω την ενίσχυση όσων και φέτος όσων συνταξιούχων αδικούνται ακόμα από την προσωπική διαφορά. Να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στις ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας. Φαίνεται ότι σε κάθε Υπουργικό Συμβούλιο έχουμε να συζητήσουμε κρίσιμα θέματα για ένα πεδίο πολιτικής, το οποίο εξάλλου αποτέλεσε κεντρική μας προτεραιότητα και για το οποίο είχαμε δεσμευθεί επανειλημμένως ότι θα κάνουμε σημαντικές παρεμβάσεις προεκλογικά. Είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία που αναλαμβάνει το Υπουργείο να ενισχύσουμε τη δεξαμενή των παθολόγων και των γενικών μας γιατρών, που θα μπορούν να επιτελούν και χρέη προσωπικού γιατρού, αλλά και την δρομολόγηση επιπλέον προσλήψεων 6.500 στο ΕΣΥ, από τις 10.000 που περιλαμβάνει το πρόγραμμά μας. Να κάνω επίσης μια ξεχωριστή αναφορά στο πλαίσιο που αφορά τα κόκκινα δάνεια για την διαφάνεια και την ποιότητα της ενημέρωσης που πρέπει να έχουν οι δανειολήπτες για τις οφειλές τους, αλλά και για τα νέα εργαλεία για την εξυπηρέτηση των δανείων, από την εξοδικαστική επιμήκυνση της απολιωμής μέχρι την αλλαγή επιτοκίου. Επιτρέψτε μου μια ξεχωριστή αναφορά στο στρατηγικό μας σχέδιο για την προστασία των δασών. Θυμάστε, είχαμε μιλήσει για το ζήτημα αυτό σε προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο και είχε δεσμευθεί ο Υπουργός ότι θα μας παρουσιάσει αυτό το σχέδιο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι μια πολυεπίπεδη προσπάθεια που προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά θα μετατρέψουμε τα δάση μας σε παραγωγικά, τον τρόπο με τον οποίο θα εμπλέξουμε τον ιδιωτικό τομέα σε προγράμματα καθαρισμού, πρόληψης πυρκαγιών, αλλά και φύτεψης νέων δασών, σημαντικές προβλέψεις για την ενεργοποίηση των δασικών συνεταιρισμών στη συλλογή βιομάζας. Ο σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε τα δάση μας σε παραγωγικά και με τον τρόπο αυτόν να τα προστατεύσουμε, αλλά να συμβάλλουμε και στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Όταν βρέθηκα πρόσφατα στον Εύρο, είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ μία από τις καμένες περιοχές της καταστροφικής φωτιάς του περασμένου καλοκαιριού, στο οποίο δούλευαν δασικοί συνεταιρισμοί. Ήταν οι ίδιοι δασικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι στη φωτιά της Δαδιάς έσωσαν 100.000 στρέμματα
παραγωγικού δάσους και είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα κάνουν τα αντιδιαβρωτικά έργα, κόβουν τους κορμούς, κατασκευάζουν τα κορμοπλέγματα και αυτό το οποίο άκουσα από αυτούς τους δασικούς εταιρισμούς είναι αξιοποιήστε μας περισσότερο και κυρίως δώστε δυνατότητα σε νέα παιδιά, εκπαιδεύστε τα έτσι ώστε να μπορούν να καταλάβουν ότι μέσα από την αξιοποίηση, την παραγωγική αξιοποίηση του δάσους μπορεί να υπάρχει μια καλή δουλειά για το μέλλον τους και να συνδυάσουμε και την προστασία του δάσους με την δημιουργία νέας οικονομικής δραστηριότητας. Τέλος και κάτι που αφορά την λειτουργία μας και τη συμπεριφορά μας, η ευθύνη μας είναι να μετουσιώνουμε σε πράξεις τις ελπίδες της κοινωνίας. Κάτι που σημαίνει προσήλωση στους στόχους μας, επικοινωνία με τους πολίτες με λόγο ενωτικό και κατανοητό, χωρίς ακρότητες, χωρίς έπαρση. Ο σοφός ελληνικός λαός έχει μια ωραία φράση που λέει ότι πρώτα να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό μας και μετά να μιλάμε. Καλό είναι να την έχουμε όλοι μας υπόψη. Μας περιμένει λοιπόν πολλή δουλειά σε πολλά πεδία και βέβαια για κάθε μία από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που θα παρουσιάσουμε σήμερα θα ακολουθήσουν ειδικές παρουσιάσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά σήμερα θα τις εξετάσουμε συλλογικά με κάθε λεπτομέρεια και γι' αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας.